Είχα παράπονο από φίλους μου ότι δεν λέω ούτε μία λέξη στα αγγλικά, οπότε hi, welcome back to my channel. Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας δείξω πώς δημιούργησα αυτό εδώ το μακιγιάζ, το οποίο το λατρεύω, μου δίνει summer vibes, το βρίσκω πολύ κλασάτο, το κάνω τον τελευταίο καιρό πολύ στην καθημερινότητά μου. Μ' αρέσει που το χρώμα στα χείλη δεν είναι κόκκινο, αλλά είναι έντονο. Μ' αρέσει επίσης ότι έχω να σας αποκαλύψω ένα μυστικό όσον αφορά τον χρωματικό τόνο του ρουζ και του κραγιόν. Θα το μάθετε στη συνέχεια του βίντεο. Και έχω χρησιμοποιήσει και για το μακιγιάζ στα μάτια ένα τρίκ το οποίο δεν είναι καινούριο, είναι πολύ παλιό, αλλά το είχα ξεχάσει. Δεν ξέρω να το χρησιμοποιείτε κι εσείς. Θα το δείτε και θα μου πείτε στη συνέχεια. Πριν ξεκινήσουμε, να σας ζητήσω να γραφτείτε στο κανάλι γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Πατήστε τώρα το κουμπί subscribe ή εγγραφή, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, από skincare έχω χρησιμοποιήσει το νέο Rovino Perfect της Κοντάλι και την αντίστοιχη κρέμα. Περισσότερα για αυτά τα νέα προϊόντα σε βίντεο skincare που έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Και έχω χρησιμοποιήσει και αυτή την αντιλιακή κρέμα gel από την καινούργια σειρά του Κορέ, που πραγματικά έχει πολύ έτσι δροσερή υφή. Δεν βλέπω να μου έχει αφήσει καμία γελάδα και αυτό μου αρέσει πολύ. Έχει SPF 50. Μένει να δω βέβαια και πώς ανταποκρίνεται και με τα foundations κατά τη διάρκεια της ημέρας, το οποίο δεν το έχω τεστάρει ακόμη. Λοιπόν, για σήμερα primer θα χρησιμοποιήσω το Primer Plus Mattifier από Bobbi Brown και θα το χρησιμοποιήσω σε όλο το πρόσωπο, θα δώσω έμφαση όμως στο κέντρο του προσώπου και αμέσως μετά με ό,τι έχει απομείνει στα δάχτυλά μου θα προχωρήσω στην περίμετρο. Σήμερα έχω να σας δείξω πολλά προϊόντα από τη Charlotte Tilbury. Νομίζω ότι το μόνο που σας έχω δείξει είναι αυτό εδώ το Mini Bronze & Glow, γιατί είχα κάνει μια μεγάλη παραγγελία πριν το No Buy. Ήρθαν τα προϊόντα, ωστόσο δεν σας τα έχω δείξει σε βίντεο, οπότε λέω σήμερα ας τα συγκεντρώσω όλα μαζί για να τα δείτε κι εσείς, γιατί πραγματικά εγώ έχω εντυπωσιαστεί από αρκετά από αυτά. Λοιπόν, το foundation που χρησιμοποιώ σήμερα είναι η απόχρωση 7.5 του Airbrush Flawless Foundation. Θα το εφαρμόσω όπως πάντα με πινέλο, ξέρετε ότι αυτός ο τρόπος εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα προχωρήσω σε κονσίλερ, αυτό είναι από την Hourglass, είναι στην απόχρωση σέπια. Θα το εφαρμόσω φυσικά κάτω από τα μάτια, στο κέντρο του προσώπου, ανάμεσα στα μάτια, στη ράχη της μύτης, πάνω από τα χείλη αλλά και στο πηγούνι, αλλά και σε αυτό το σημείο για να το φωτίσω λίγο. Και θα το εφαρμόσω με Beauty Blender, γιατί πιστέψτε με, αυτό είναι πολύ καλυπτικό κονσίλερ και ο καλύτερος τρόπος να το εφαρμόζετε και να γίνετε ένα με το foundation είναι αυτός. Θα βάλω και στο βλέφαρο για να το χρησιμοποιήσω ως βάση για τις σκιές μου. Πάμε σε cream contour, να κάνουμε δηλαδή τις σκιάσεις εδώ τα κοψίματα στο πρόσωπο και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το προϊόν, το Tantour από Huda Beauty, το οποίο παιδιά το έχω λατρέψει, μου αρέσει περισσότερο από αυτό εδώ της Fenty. Το έχω στην απόχρωση light, ωστόσο αν είστε πιο ανοιχτόχρωμες από μένα προτιμήστε τη fair, γιατί θα δείτε ότι είναι αρκετά σκούρο. Έρχομαι και στους κροτάφους αλλά και στην περιοχή του σαγωνιού και κάτω από το πηγούνι. Τώρα για το περίγραμμα της μύτης θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το πινέλο που είναι για concealer. Θα πάρω λίγη ποσότητα και θα έρθω εδώ στα πλαϊνά της μύτης να κάνω τη σκίαση. Για να σετάρω την περιοχή γύρω από τα μάτια θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ τη Secret Brightening Under Eye Powder από την Laura Mercier που λατρεύω. Ελάχιστη ποσότητα και την βάζω εδώ με το πινελάκι μου. Και κάνει τα πάντα τόσο λία. Πραγματικά έχω ερωτευτεί αυτή την πούδρα. Λοιπόν, προχωράω σε πούδρα για όλο το πρόσωπο και θα περάσω σε ένα προϊόν από τη Charlotte Tilbury. Αυτή είναι η compact πούδρα της, η Airbrush Flawless Finish στην απόχρωση 2. Και ταν, έχω χτυπήσει. Παν. Αυτό σημαίνει ότι την χρησιμοποιώ από τότε που την απέκτησα, που είναι περίπου 1,5 μήνας, 2, σχεδόν καθημερινά. Πραγματικά την έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ και θα πάρω τώρα το πινέλο μου και θα την εφαρμόσω κυρίως στο ταφ, αρκετή ποσότητα θα βάλω, αλλά και στα υπόλοιπα σημεία του προσώπου βέβαια. Συγγνώμη, ελάτε κοντά, όχι ελάτε λίγο πιο κοντά. Βλέπετε πως εδώ η πόρη μου είναι πάρα πολύ λίη, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι το αποτέλεσμα που πραγματικά ζητάω από μία πούδρα και δεν φαίνεται και καθόλου βαριά. Δηλαδή είμαι matte χωρίς να φαίνεται ότι έχω βάλει 10 τόνους foundation στο πρόσωπό μου και 10 τόνους πούδρα. Θα επιμείνω λίγο εδώ ανάμεσα στα μάτια, γενικά στη ζώνη του ταφ και πάμε να συνεχίσουμε με το Bronze & Glow, να τονίσουμε λίγο αυτό το σημείο εδώ της σκίασης.
Για ρούζ σήμερα θα χρησιμοποιήσω το κραγιόν που θα χρησιμοποιήσουμε και στα χείλη. Είναι απόχρωση Work Work από MAC και θα το δουλέψω με το Beauty Blender μου και στα μήλα αλλά και λίγο πάνω από τη μύτη, γιατί το βρίσκω πάρα πολύ χαριτωμένο να είναι έτσι λίγο ροζ αυτό το σημείο. Okay, αν χρειαστεί θα προσθέσουμε και άλλο στη συνέχεια. Πάμε να φτιάξουμε φρύδια. Έχω φέρει εδώ το μολύβι της Αναστάσια, το Brow Wiz. Θα τα χτενίσω προς τα πάνω και θα χρησιμοποιήσω και το gel της Αναστάσια για να τα σετάρω. Θέλω πάρα πολύ να πάρω το καινούργιο της προϊόν, το Brow Freeze, που τα κοκαλώνει και φαίνονται σε ζωγραφισμένα. Νομίζω έχει βγάλει και Brow Pen, ένα που είναι σαν στυλό. Αλλά κρατιέμαι, παιδιά. Το δικό σας το No Buy πώς πάει. Πάμε στα μάτια, θα χρησιμοποιήσω την Soft Glam 2 Mini Palette από την Αναστάσια. Θα πάρω πρώτα την πιο σκούρα, μάλλον αυτή τη σκούρα απόχρωση, όχι τη μαύρη, την Mulberry, και θα κάνω κάτι σαν eyeliner εδώ, στην άκρη του ματιού μου. Αχ, ήθελα να χρησιμοποιήσω και μια καρτούλα, ναι. Θα βάλω και αυτή την καρτούλα λοιπόν και θα κάνω αυτό και θα το φέρω και σύριζα στη γραμμή των γλυφαρίδων, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, αυτή η παλέτα έχει λίγο fallout, οπότε δεν θέλω να μου χαλάσει το υπόλοιπο μακιγιάζ. Θα πάρω το όχι πολύ fluffy πινέλο μου, το αμέσως επόμενο, και την απόχρωση Incense, που είναι αυτή εδώ η Cafe Beige, και θα έρθω εδώ στο εξωτερικό βε τα μποναριστά και πολύ πολύ απαλά να τη χτίσω λίγο. Και τώρα με ένα ακόμη πιο μικρό πινέλο θα έρθω και θα πάρω πάλι τη Mulberry και θα έρθω εδώ στην εξωτερική γωνία. Τώρα με το fluffy πινέλο που δεν χρησιμοποίησαμε πριν θα ξαναπάρω την Incense με λίγο από αυτό το κίτρινο, το Orange Soda, και θα έρθω εδώ ψηλά και θα αρχίσω να σβήνω προς τα πάνω. Με το ίδιο πινέλο, την Orange Soda, θα την περάσω εδώ σε όλο το κινητό βλέφαρο. Και θα πάρω με το δάχτυλό μου την Dreamer που είναι εδώ. Και θα την βάλω εδώ στο κέντρο του βλεφάρου κυρίως, πηγαίνοντας προς το εσωτερικό. Θα πάρω λίγο Mulberry και λίγο μαύρο, ένα τσικ, και θα το φέρω σύριζα από κάτω στην γραμμή των βλεφαρίδων. Και αφού έχω γυρίσει τις βλεφαρίδες μου, No Smudge Waterproof Mascara από Bobbi Brown. Δεν χάνεις, παιδιά, με αυτή τη μάσκαρα. Δεν χάνεις, απλά. Δεν θα ψεκάσω ακόμα το πρόσωπό μου με setting spray, γιατί δεν έχουμε βάλει highlighter, ούτε κραγιόν καν. Λοιπόν, πάμε στο Flawless Filter της Charlotte Tilbury, ένα προϊόν που σου λέει μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μόνο του, χωρίς foundation και πριν το foundation, για να σου δώσει αυτή την λάμψη από μέσα. Εμένα μ' αρέσει να το χρησιμοποιώ εδώ, σε αυτό το σημείο, από πάνω από το foundation, γιατί δεν μου το κουνάει καθόλου. Και είτε με τα δάχτυλα είτε με beauty blender, παιδιά, δείτε τώρα τι ωραία γυαλάδα δίνει. Όχι, θα πάθετε πλάκα. Εμένα αυτή η γυαλάδα είναι αυτή που θέλω να έχω όλο το καλοκαίρι, όλο το χειμώνα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Θα το τονίσουμε βέβαια για το σημερινό μακιγιάζ, θα βάλω και κάτι από πάνω, αλλά πολλές φορές το αφήνω έτσι και φεύγω από το σπίτι και πραγματικά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Τι συνέβη εδώ? Λίγο και στη ράχη της μύτης θα βάλω με το δάχτυλό μου. Και για να το τονίσω, Bobbi Brown Highlighting Powder στην απόχρωση Warm Glow. Και πάμε στο κραγιόν, θα χρησιμοποιήσω το Cherry Lip Pencil και το Work Work από τα Powder Kiss Lipsticks της MAC. Work, 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 work. Θέλω ένα τσίκα ακόμα ρούζ, οπότε θα πάρω λίγο κραγιόν από το χέρι μου και θα το τονίσω. Και νομίζω ότι είμαι έτοιμη για setting spray. Θα χρησιμοποιήσω το Airbrush Flawless Setting Spray της Charlotte Tilbury. Το χρησιμοποιούσα ολόκληρη αυτή την εβδομάδα που δοκίμαζα και τα foundation στο προηγούμενο βίντεο που έκανα το τεστ για το πόσο αντέχουν με τη μάσκα. Και πραγματικά είδα διαφορά, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ και έχει πάρα πολύ ωραίο mist επίσης. Ώρα να λύσουμε τα μαλλιά και να απολαύσουμε το τελικό μακιγιάζ για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο. Εγώ, παιδιά, το λατρεύω αυτό το μακιγιάζ και αυτή την τεχνική με το χαρτάκι. Απορώ πως δεν την είχα κάνει και άλλες φορές. Είναι ένα τρίκ πολύ πολύ παλιό για να κάνεις σωστά τη γραμμή του eyeliner σου. Και το είχα ξεχάσει. Ειδικά με σκιά, λοιπόν, βρίσκω ότι είναι πάρα πάρα πολύ βολικό. Όπως είδατε, δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου μολύβι σήμερα. Αν θέλετε, βάζετε eyeliner. Αν θέλετε, το κάνετε με μολύβι. Πάντως, θα χαρώ να δοκιμάσετε και αυτή την τεχνική του κραγιόν ως ρούζ. Πιστέψτε με, αυτό
μένει σταθερό, δεν το έχω σετάρει με πουδρένιο ρούζ από πάνω και μ' αρέσει πάρα πολύ και χρωματικά ο συνδυασμός του ρούζ με το κραγιόν αλλά και με αυτές τις σκιές που χρησιμοποίησαμε σήμερα. Περιμένω όπως πάντα τα like σας, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας, κάντε share, πολλά πολλά φιλιά, να περνάτε υπέροχα και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!